Περίπου 2 ώρες μετά το σεισμό στη Μεσαρά σύστηκαν και τα καμίνια στο Ηράκλειο. Οι ένικοι γειτονικών διαμερισμάτων πετάχτηκαν στο δρόμο έντρομοι από τον τρομακτικό θόρυβο της κατάρρευσης. Ήταν για μας πολύ σοκαριστικό, γιατί είχε γίνει και ο σεισμός πριν λίγο και ταραχτήκαμε ακόμα περισσότερο. Από τύχη δεθρινήσαμε θύματα όταν κατέπεσε μπαλκόνι και τμήμα της ταράτσας ενός σπιτιού. Όταν ακούς ένα θόρυβο τρομάζεις πάντα, ακόμα και αν είναι με ένα τούλο. Εντάξει, εδώ ο άνθρωπος έπαθε ό,τι έπαθε. Είχε ξαναγίνει, νομίζω, στο διπλάθο στο γείτονα. Οι ένικοι στο ισόγειο διαμέρισμα, παρά το φόβο και τον τρόμο, ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα. Η κατάρρευση δεν φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τις επιπτώσεις του σεισμού. Οι γείτονες δεν άργησαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, καθώς και στο παρελθόν έχει καταπέσει το μπροστινό μπαλκόνι του ίδιου σπιτιού. Θόρυβος ακούστηκε, αλλά είχαν ξαναπέσει πιο παλιά τα 2 μπροστά, αλλά δεν είχαν βάλει καθόλου σίδερα. Ευτυχώς η κατάρρευση σημειώθηκε από την πλευρά του ακάλυπτου χώρου και δεν κινδύνευσαν περαστικοί. Ναι, αυτό το φαινόμενο είναι περίεργο πολύ να πέφτουν τα τέτοια. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας άνθρωπος, νομίζω, και ήταν όλα καλά. Είχαν βγει τα παιδιά απέναντι όλοι οι φοιτητές. Επειδή όμως δεν είχαμε αυτή οπτική επαφή να δούμε τι ήταν, είδαμε μόνο το σκόνη. Και υποψιαστήκαμε ότι ήταν από μέσα. Ξέρω ότι απάνω δεν μένανε, ενώ είναι κατοικήσιμο το σπίτι και αυτά, αλλά δεν μένανε εδώ οι άνθρωποι, είναι σε εξοχικό. Με το πρώτο φως της ημέρας, κλιμάκιο της πολεοδομίας προχώρησε σε αυτοψία, ενώ από το πρωί ιδιωτικό συνεργείο εργάζεται για να απομακρύνει τα μπάζα και να τοποθετήσει υποστηλώματα. Όπως αποφασίστηκε το επόμενο διάστημα, και αφού εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες, θα κατεδαφιστούν τμήματα της οικοδομής προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.